Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και το θέμα μας σήμερα είναι πώς να καθαρίζετε σωστά τα φρούτα και τα λαχανικά ώστε να ελαχιστοποιούνται τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Είναι σίγουρο ότι η αγορά βιολογικών προϊόντων μειώνει σημαντικά την έκθεσή μας σε φυτοφάρμακα και ζυζανιοκτώνα, αλλά δεν εξαλείφει τον πιθανό κίνδυνο. Τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων είναι ανιχνεύσιμα σε περίπου 1/10 δείγματα βιολογικών καλλιεργειών λόγω της διασταυρούμενης μόλυνσης από γειτονικά χωράφια, τη συνεχιζόμενη παρουσία πολύ ανθεκτικών φυτοφαρμάκων όπως το DDT στο έδαφος και την τυχαία ή δόλια χρήση τους. Επίσης, τα βιολογικά έχουν αυξημένο κόστος και πολλές φορές δεν είναι τόσο νόστιμα όσο τα καλά συμβατικά. Πρέπει να τονιστεί ότι οι μελέτες έχουν εκτιμήσει ότι στην καλύτερη περίπτωση το όφελος για την υγεία μας από τη συστηματική κατανάλωση βιολογικών προϊόντων σε σχέση με τα συμβατικά είναι μικρή. Μην ξεχνάτε ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών είναι τόσο σημαντική που το αν είναι βιολογικά ή συμβατικά παίζει πολύ δευτερεύοντα ρόλο. Πώς μπορούμε λοιπόν να καθαρίσουμε τα φρούτα και τα λαχανικά ώστε να μειώσουμε όσο γίνεται πιο πολύ τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων? Αρχίζουμε με το απλό πλύσιμο με νερό. Πράγματι, και μόνο το να βάζουμε ένα λαχανικό κάτω από τρεχούμενο νερό και να το τρίψουμε με τα χέρια μας, μειώνονται σημαντικά τα κατάλοιπα αρκετών φυτοφαρμάκων. Με αυτόν τον τρόπο, έχει εκτιμηθεί σε μελέτες ότι μειώνονται τα κατάλοιπα κάποιων φυτοφαρμάκων έως και 80%. Αλλά αρκετά φυτοφάρμακα αφαιρούνται σε πολύ μικρότερη ποσότητα, άρα σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Κάποιοι επιλέγουν εκτός από το απλό τρεχούμενο νερό να τρίψουν και τα φρούτα ή λαχανικά όχι με τα χέρια τους, αλλά και με λίγο σαπούνι για τα πιάτα. Έχει αυτό επιπρόσθετο όφελος? Οι μελέτες έδειξαν ότι όχι. Με το απλό τρίψιμο κάτω από τρεχούμενο νερό επιτυγχάνεται ικανοποιητική αφαίρεση των κατάλοιπων, που προσθέτοντας και σαπούνι για πιάτα δεν υπάρχει επιπρόσθετο όφελος. Αυτό που πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά είναι το ξύδι. Έχει υπολογιστεί ότι το ξύδι επιτυγχάνει ουσιαστική μείωση των καταλοιπών φυτοφαρμάκων, πολύ περισσότερο από το απλό τρεχούμενο νερό. Για τα περισσότερα φυτοφάρμακα η επιτυχία αγγίζει το 100%. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσθέσουμε 50 ml ξύδι σε 950 ml νερό, ώστε να φτιάξουμε ένα διάλειμμα με 5% ξύδι. Αν χρειαζόμαστε περισσότερο καθαριστικό, πολλαπλασιάζουμε αναλόγως. Για παράδειγμα, αν θέλουμε 2 λίτρα, βάζουμε 100 ml ξύδι και 1900 ml νερό και ούτω καθεξής. Αν τώρα το ξύδι σας φαίνεται ακριβό, υπάρχει μια ακόμα πιο οικονομική λύση που μπορεί να είναι και αποτελεσματικότερη. Αλατό νερό. Μάλιστα. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η προσθήκη αλατιού σε νερό φτιάχνει ένα εξαιρετικό καθαριστικό για τα φρούτα και τα λαχανικά που αφαιρεί σχεδόν όλα τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, καλύτερα το τρεχούμενο νερό και το τρίψιμο και το ξύδι. Για να φτιάξουμε αυτό το καθαριστικό θέλουμε να μίξουμε ένα μέρος αλάτι με 9 μέρη νερού. Δηλαδή αν θέλουμε να φτιάξουμε 1 λίτρο βάζουμε 100 γραμμάρια αλάτι και 900 ml νερό. Αν θέλουμε να φτιάξουμε 2 λίτρα βάζουμε 200 γραμμάρια αλάτι και 1800 ml νερό και ούτω καθεξής. Φυσικά, αν καταναλώσετε τα λαχανικά και τα φρούτα που έχετε πλύνει, μην ξεχάσετε να ξεπλύνετε καλά το αλάτι. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να εγγραφείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.